Κύριε Πρίλη, κύριε Δήμαρχε του Παραλιμνίου, σήμερα είμαστε στην πρώτη μέρα της έκθεσης εδώ στο ITP, στο Βερολίνο. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε την μέρα σήμερα, ποια είναι τα contact που κάνατε, πού θα κάνετε. Ενημερώστε μας για να ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει τώρα. Εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις με κάποιους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα πάει η φετινή χρονιά. Από ό,τι φαίνεται από τη Γερμανία, γενικά στην Κύπρο θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτά ακούγονται. Περιμένουμε να δώσουν πιο πολλά στοιχεία τις επόμενες μέρες. Αυτό όμως που επίσης που προσπαθούμε σαν Δήμος, τις επαφές που κάνουμε μαζί τους είναι να μας τους δίνουμε την ευκαιρία να μας εξηγήσουν πώς μπορούμε να διορθώσουμε το προϊόν του Πρωταρά. Μέσα σε αυτό το πνεύμα κινούνται όλες οι επαφές που γίνονται. Οι τουριστικοί πράκτορες δείχνουν ενθουσιασμένοι με αυτήν την προσέγγιση και μετά από αυτές τις επαφές θα ακολουθήσουν και άλλες επαφές πολύ πιθανό στην Κύπρο για να καθορίσουμε το σχεδιασμό που θα ακολουθήσουμε ώστε να βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν από τη μια και από την άλλη να διορθώσουμε κάποια κακοσέχοντα. Η περιοχή σας είναι το καλύτερο φιλέθρο της Κύπρου στον τουρισμό. Πώς θα το αξιοποιήσετε για το 2012, τι ενέργειες έχετε κάνει, τι πρόγραμμα ετοιμάζετε για την επόμενη πενταετία που έχετε αναλάβει, ώστε ο Πρωταράς, το Παραλίμνη και γενικά η περιοχή να πάρει τα πάνω της. Εντάξει, έχει συσταθεί μια νέα τουριστική επιτροπή αυτή τη στιγμή. Θα εμπλουτιστεί με συμμετοχή από τους ξενοδόχους, τους εστιατόρες και όλους τους τουριστικούς φορείς του Δήμου Παραλιμνίου, αλλά και της ευρύτερης επαρχίας. Και λογαριάζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε το στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό για την επόμενη πενταετία. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο μήνες τώρα έχω αναλάβει. Αυτή τη στιγμή ενημερώνομαι. Βλέπω ότι βλέπουμε τα προβλήματα. Ήδη έχει προθυμοποιηθεί κάποιος ιδιώτης και τον ευχαριστούμε. Θα ετοιμάσει τη μελέτη και θα μας παρουσιάσει πώς θα είναι ο Πρωταράς αν φύγουν οι φωτεινές πινακίδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί. Δηλαδή θα υπάρχει μια σύγκριση του πώς είναι σήμερα με το πώς θα μπορεί να γίνει. Αυτή η μελέτη θα παρουσιαστεί σε όλους τους φορείς και πραγματικά θα την εφαρμόσουμε και αν χρειαστεί ακόμα θα την επιβάλλουμε μέσα από κανονισμούς του Δήμου Παραλιμνίου. Πρέπει αυτή η όψη και η φωτορύπανση, η όψη που έχει ο Πρωταράς με την φωτορύπανση που υπάρχει σήμερα, πρέπει να την αλλάξουν. Περιμένετε επενδυτές στην περιοχή, όπως και στις άλλες περιοχές? Επενδυτές περιμένουμε, ήδη έχουν γίνει αρκετές επαφές. Είχαμε επαφές με Ρώσους επενδυτές, με κάποιους από Αμερική. Θα έχουμε τον επόμενο μήνα, έχουμε κάποιες άλλες επαφές και θα καθοριστούν κάποια ραντεβού. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ως Δήμος θα είμαστε στο πλευρό των επενδυτών. Τις επενδύσεις χρειαζόμαστε, πρέπει να έχουμε ανάγκη από νέες θέσεις εργασίας στην επαρχία μας. Έχουμε ανάγκη να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την οικονομία γενικότερα. Σε αυτά τα πλαίσια αντιλαμβάνεστε ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε σύντομα και την έγκριση της Μαρίνας του Παραλιμνίου ώστε να μπορέσουμε να βγούμε στις προσφορές. Η Μαρίνα της Αγίας Νάπας προχωρά, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Αναμένουμε να εκδοθεί η τελική άδεια για τον Γκολφ. Και οπωσδήποτε διεκδικούμε και εμείς το έναν καζίνο το οποίο δικαιούται η επαρχία μας. Αυτά είναι κάποια έργα υποδομής τα οποία θα δώσουν κάποια ποικιλία στο τουριστικό προϊόν. Επίσης υπάρχει μια συνεργασία με τις κοινότητες της ενδοχώρας ώστε να ενταχθούν και αυτές στο τουριστικό προϊόν. Δηλαδή ένας τουρίστας που έρχεται είτε στην Αγία Νάπα είτε στον Πρωταρά να έχει και κάποιες άλλες επιλογές για κάποιες επισκέψεις στις υπόλοιπες κοινότητες της επαρχίας. Αυτό είναι γι' αυτό μέσα στους σχεδιασμούς. Έχουμε ειδικά με επαφές με τους κοινοτάρχες
και σαν εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης Αμοχώς του προσανατολιζόμαστε να καταφέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και η τελευταία μου ερώτηση, Δήμαρχε. Λέγεται ότι φέτος θα έχετε αύξηση στους Ρώσους. Αυτό το μήνυμα ακούγεται στον τουριστικό κόσμο. Θέλω να μου το σχολιάσετε. Η αύξηση που υπάρχει από τη ρωσική αγορά μπορώ να πω ότι προσωπικά την βλέπω φυσιολογική. Η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έρχονται στην Κύπρο και ενδιαφέρονται πιο πολύ για τις παραλίες. Ο Πρωταράς και η Ανάπα έχουν τις καλύτερες παραλίες στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι η πολιτική του Ρώσους και αυτός είναι ο λόγος που είμαι αυξημένο το ενδιαφέρον. Τώρα, ελπίζω αυτή η τροχοπέδη που υπάρχει στο θέμα της κρίσης του αεροδρομίου Λάρνακας μόνο από τις δύο εταιρείες, από τις Κυπριακές Αερογραμμές και την Αεροφλότ, και να ανοίξουν και άλλα charter flights για το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αυτό θα ωφελέσει τόσο τη Λάρνακα όσο η Ανάπα και τον Πρωταρά. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να μπούμε στο χάρτη του τουριστικού προϊόντος από τη Ρωσία, από το οποίο λείπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι πολύ καλό και έχει η καλύτερη διαφήμιση που γίνεται είναι από τους επισκέπτες που ήρθαν την προηγούμενη χρονιά. Αυτό το πράγμα φέρνει και την αύξηση. Δηλαδή η ζήτηση από τον κόσμο είναι αυτή που δημιουργά και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους τουριστικούς πράκτορες να δημιουργήσουν προγράμματα για τον Πρωταρά και την Αγία Ανάπα. Δήμαρχέ μου, κύριε Πυρίλη, εμείς η ομάδα του τουριστικού τύπου του Hellenic TV στο Λονδίνο, σας ευχαριστούμε για αυτήν τη συνέντευξη και σας ευχόμαστε πραγματικά καλές επιτυχίες και πάντα είμαστε δίπλα σας να σας στηρίζουμε και να σας βοηθάμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η προσπάθεια είναι κοινή. Θα προσπαθήσουμε με αυτήν την πενταετία να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τουρισμό μας, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της επαρχίας μας.